Τατιάνα! Παναγιώτη! Χίλια συγγνώμη, Τατιάνα, ήρθα. Ωραία, χίλια συγγνώμη, είμαι εδώ τώρα. Εντάξει. Παναγιώτης. Ελληνικά? Όχι. Ω, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Αγγλικά? Μέσα. Παραγιώτης. In. Να το πω. Άσου μου, ρε καγιά. In. Ε. Α. Μέσα. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Κοίτα τι έκανε τώρα. Μέσα, τι να κάνω. Όπα, όπα, ήρεμα, ήρεμα. Down, down. Τέλεια, wonderful, μέσα. Άγκαρα, εσύ, όχι, μέσα κάτω. Έλα, μπράβο, μπράβο, για ήρεμα. Μπράβο, έλα και εσύ. Έλα. Έλληνας. Ναι. Από Γερμανίδα μητέρα και Παλαιστίνιο πατέρα. Ναι. Άρα μετανάστης. Η ζωή στην Ελλάδα δύσκολη. Όχι. Μετανάστης, το σχολείο, bullying. Όχι. Σπουδές στη Γερμανία. Ναι, κοινωνική ανθρωπολογία. Εκεί, στην Γερμανία, μεταναστάκι, Παλαιστινιάκι, βιώσατε τον ρατσισμό. Και τι σας έσπρωξε να φύγετε σε ένα τόσο μακρινό ταξίδι? Ήθελα να γνωρίσω νέους πολιτισμούς. Και πήγατε στην Πολυνησία. Ναι. Στη Σαμόα. Ναι. Εκεί, φτώχεια. Τι να σας πω, άστεγους δεν είδα πάντως. Ενώ η Αθήνα μας έχει γεμίσει. Με την Ιεραποστολή πιστεύετε? Και πώς πήγατε στην... εκεί στη φυλή, χαθήκατε, πώς τους βρήκατε? Όχι, επί τούτου πήγα. Όταν τους συναντήσατε, πώς τους συναντήσατε, όλους μαζί? Πρώτα έναν. Και μετά? Μετά τους υπόλοιπους. Φοβηθήκατε? Τι να φοβηθώ. Δεν ήταν επιθετική? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει εκεί κάτι σαν κανιβαλισμό? Όχι. Τη στιγμή της συνάντησης, πώς συνεννοηθήκατε? Στην αρχή με νοήματα. Η γλώσσα του σώματος, Ακριβώς. Και μετά μάθατε τη γλώσσα του? Ναι. Και αυτή τη δική σας? Μάθανε κάποιες λέξεις, λίγες φράσεις, μάθανε πράγματα τα οποία βασικά θα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή. Βέβαια, είναι δύσκολα τα ελληνικά. Όχι, απλώς εγώ ήμουν ένας και αυτοί πολλοί. Οπότε ήταν λογικό να μάθω εγώ τη γλώσσα τους και όχι αυτή τη δική μου. Σωστό. Έμαθαν απολύτως τίποτα? Έμαθαν φράσεις και έχουν μάθει και ένα πάρα πολύ όμορφο ποίημα. Είναι του Μαχμούντ Αρουίς, το αγαπημένο ποιητή του πατέρα μου, και το ποίημα λέγεται «Εσείς που περνάτε μέσα από λόγια εφήμερα». Έμαθαν ολόκληρο ποίημα, ναι. Να μας το πούν. Θα δούμε. Ωραία. Τι θα λέγατε να γνωρίσουμε τον πρώτο, να φέρουμε εδώ τον πρώτο, Παναγιώτη? Τατιάνα. Τατιάνα. Ομοικοταληξία, Τιχάνα. Τατιάνα. Χάρα. Τα νύχια μου κοιτάει. Παράξενο είναι. Πόσο. Δεν θέλει. Λοιπόν, θα μεταφράζετε κύριε Φόρμαν, Να τη ρωτήσουμε πώς της φαίνεται ο κόσμος μας. Δεν έχω χαβαλα παπαλάγγι. Κόρμα, σία. Κουκούρα, τα σανά. Γίνηκα, γιάνακα, γίνηκα, γιάνακα. Ουμαρε, κασία, του μόχασα. Τόπος μεγάλος, λέει, γρήγορος, μάλλον σκοτεινός. Κορασί. Χωμαϊάντα. Χωμαϊάντα. Χάνεσαι και ξαναβρίσκεσαι. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ανθρώπινα εκθέματα» και μαζί μας μια σπάνια φυλή ηθαγενών από την Πολυνησία. Μαζί τους ο κύριος Φόερμαν, πιστός συνοδοιπόρος
σε αυτό το παράξενο ταξίδι. Να πω εδώ ότι μας έχετε κατακλείσει στο Twitter από τις ερωτήσεις σας και υπάρχει μια κοινή ερώτηση σε πολλούς. Ρωτούν αν υπάρχει πολυγαμία. Ωραία, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο λόγο για τον οποίο έχουμε έρθει μέχρι εδώ. Παρακαλώ. Είμαστε εδώ γιατί υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη απειλή πάνω από τα κεφάλια των Ιθαγενών. Και αυτή η απειλή είναι η ανθρωπολογική καταγραφή της φυλής. Τι κακό έχει μια ανθρωπολογική καταγραφή? Η καταγραφή φαίνεται αθώα εκ πρώτης, αλλά έχει αποδειχθεί ότι οπουδήποτε γίνεται ανθρωπολογική καταγραφή σε ιθαγενικούς πληθυσμούς τα τελευταία χρόνια, νομοτελειακά αυτό που ακολουθεί είναι και εκτοπισμός των Ιθαγενών από τη γη τους και εκμετάλλευση της γης τους από εταιρείες με στόχο το κέρδος. Και εμείς αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε, δεν θα το αφήσουμε, είμαστε και εδώ για να κάνουμε διαμαρτύρια. Ήρθατε εδώ συμμάχους. Ναι, ήρθαμε εδώ γιατί θέλουμε. Ξεκινήσατε πέρα... από την Ελλάδα. Όχι, πήγαμε στην Ιταλία και τη Γερμανία πρώτα, τώρα είμαστε στην Ελλάδα, είναι η πατρίδα μου και εδώ νιώθω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν ναι, αυτό που. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα χάος. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη χώρα που μπορεί να βοηθήσει. Όχι, η Ελλάδα ακριβώς επειδή έχει πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει ζήσει μέσα στα προβλήματα, μπορεί να συνδεθεί με το πρόβλημα ενός λαού που μπορεί να είναι στην άλλη μεριά του πλανήτη, αλλά το ίδιο ζήτημα απασχολεί και εμάς, είναι ένα ζήτημα επιβίωσης αυτής της φυλής. Να κάνω μονότερμα από... το οποίο κύριος Παρνού, να κάνω μια ερώτηση. Αυτοί πώς εγκατέλειψαν το χωριό τους? Έτσι, δεν εγκατέλειψαν κανένα χωριό τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί με εμπιστεύονται και ήρθαν μαζί μου για να δουν, να αγωνιστούν για αυτό που αγωνίζομαι και εγώ. Ήρθαν δηλαδή για να γνωρίσουν τον εχθρό, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο στόχο σας και θέλω λιγάκι να πάμε να ακούσουμε τη δική τους φωνή. Γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και περισσότερο, ε. Δουλοπάρικος! 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 Είναι το πώς σας είπα, είναι το πώς αντανακλάται η δική μας ιστορία στα δικά τους μάτια. Ζαουατούνα, πισά. Πισά, ωραία πασίγα, ωραία πασίγα. Πισά ουατά, πισά. Κουάρα σαμαρά, ήταν σαν γιακά. Ε, ζόρε, σηκώ μα, ουάι, ρε, ο. Ουατσέβα κάι, ήταν. Κάι, μα, ουατσέβα κάι, ορμά. Ουσούνα, μα, τέρα, σημαρά. Ουλιάρα, ουσούνα, ουρα, ήρμανε. Ουσούνα, κυρί μου, κονό. Να σου τα οπούκα τα σάχου του μουσείου. Τα λέω ατά, ατά να μουσείω, 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 ατά να μουσείω. Κούκουρα τα λέω. Ήρα μόρα. Ήρα μόρα. Αν δεν μας δώσετε το κλειδί, αν δεν μας δώσετε το κλειδί, τότε πάμε. Ειλικρινά. Αφεντικά να είμαστε εκεί με τα ζώα! Τι θέλετε! Να είμαστε όλοι ίσοι. Ατομική φιλοδοξία! Θα την εξαφανίσετε!
Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.